Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η εργοδοσία του ξενοδοχείου Καψής Αστόρια στο Ηράκλειο ανακοίνωσε ευνίδια στους εργαζόμενους ότι το προσεχές διάστημα το ξενοδοχείο θα κλείσει για λόγους ανακαίνησης, χωρίς να προσδιορίσει, τουλάχιστον σε αρχική φάση, το διάστημα που θα είναι κλειστό το ξενοδοχείο. Μάλιστα, στην προσπάθεια των εργαζομένων να διεκδικήσουν εισόδημα και δικαιώματα, η απάντηση της εργοδοσίας, επιδιώκοντας προφανώς να απαλλαγεί από κάθε φωνή διεκδίκησης και κάθε συνδικαλιστική δράση, ήταν η εκδικητική απόλυση πρωτοπόρου εργαζόμενου που συνέβαλε στην οργάνωση των εργαζομένων, ενώ μετά από λίγες ημέρες ακολούθησε και μία δεύτερη απόλυση εργαζόμενης. Απέναντι σε αυτές τις αντεργατικές πρακτικές, οι εργαζόμενοι του Καψής Αστόρια διεκδικούν με συνεχείς κινητοποιήσεις την ανάκληση των καθαρά συνδικαλιστικών και εκδικητικών απολύσεων των πρωτοπόρων συναδέλφων τους, τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση του μισθού στο 100% για το σύνολο των εργαζομένων, έχοντας την στήριξη σωματείων και πολλών φορέων του Ηρακλείου που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στα δίκαια αιτήματά τους. Είναι καθαρό για μία ακόμα φορά ότι κάθε επένδυση που κάνουν επιχειρηματικοί όμιλοι γίνεται σε βάρος των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων των εργαζομένων, δηλαδή της ίδιας τους της επιβίωσης. Συγκεκριμένα, η εργοδοσία του Καψής Αστόρια, αξιοποιώντας το γνωστό αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων βέβαια, σχεδιάζει την απόλυση εργαζομένων πριν κλείσει το ξενοδοχείο. Ήδη σας είπα ότι έχουν απολυθεί δύο, ενώ όσοι παραμείνουν θα ενταχθούν στο καθεστώς διαθεσιμότητας, που σημαίνει μείωση αποδοχών κατά 50%. Αλήθεια, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, από πού χρηματοδοτείται η ανακαίνιση του συγκεκριμένου ξενοδοχείου? Είναι από κάποιο πρόγραμμα ευρωπαϊκό, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι από ιδία έσοδα? Αν γνωρίζετε, καλό είναι να μας απαντήσετε, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία να το γνωρίζουμε αυτό. Και το λέω διότι το βάρος στις πλάτες των εργαζομένων στο ξενοδοχείο Καψής Αστόρια, που καλούνται να επιβιώσουν με τον μισό μισθό, είναι τεράστιο. Ενώ είχαν προγραμματίσει ότι θα δούλευαν κανονικά όλο τον χρόνο, δεν θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενίκεια, δάνεια, στήριξη της οικογένειάς τους, και αυτό εξαιτίας των σχεδιασμών της εργοδοσίας, προκειμένου να έχει τι, το μέγιστο δυνατό κέρδος. Το πρόβλημα λοιπόν εντείνεται ακόμα περισσότερο με το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα βασικά είδη διατροφής, που χτυπάει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες των εργαζομένων για να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Και αυτή η περίπτωση του Καψής Αστόρια είναι ένα δείγμα του τουριστικού θαύματος που χτίζεται με το σμπαράλιασμα στην κυριολεξία των εργασιακών δικαιωμάτων, με τους απαράδεκτους όρους και τις συνθήκες δουλειάς, την εργοδοτική αυθαιρεσία και τους μισθούς ψίχουλα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να υποχρεωθεί η εργοδοσία του ξενοδοχείου Καψής Αστόρια να προχωρήσει στην ανάκληση των απολύσεων και να διασφαλίσει όλες τις θέσεις εργασίας και το 100% του μισθού των εργαζομένων για όσο διαρκέσουν οι εργασίες της ανακαίνησης? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, κατά τα λεγόμενα της εργοδοσίας, εάν υποκύψουν στις απαιτήσεις των εργαζομένων, παραβιάζεται η νομοθεσία και μάλιστα από ό,τι μας είπαν, παραβιάζεται και ο καλός ανταγωνισμός, ότι θα κατηγορηθεί η συγκεκριμένη εταιρεία για αθέμητο ανταγωνισμό, διότι θα δώσει το 100% της αποζημίωσης, ενώ οι άλλες εταιρείες θα υποχρεωθούν να τηρήσουν την νομοθεσία. Αυτά μας λένε. Και έρχεστε τώρα εδώ στην πρωτολογία σας και ουσιαστικά τι μας λέτε? Ότι θα γίνει ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Μα η νομοθεσία είναι το πρόβλημα. Πρέπει να καταργήσετε τη συγκεκριμένη διάταξη που προβλέπει διαθεσιμότητα με το 50% του μισθού. Δεν μπορούν να το αντέξουν λοιπόν αυτό. Είναι λοιπόν το ίδιο επιχείρημα που βάζει εργοδοσία, βάζετε κι εσείς. Καταργήστε λοιπόν τη συγκεκριμένη διάταξη.
Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι. Καταρχήν υπάρχει ένα ιστορικό. Είπατε κάποιο μέρος του ιστορικού, αλλά να το δούμε σε όλη, στην ολότητά του. Ποτέ δεν ενημέρωσε η εργοδοσία τους εργαζόμενους ότι επίκειται διαδικασία ανακαίνησης. Κατά συνέπεια, θα έμπαινα στο καθεστώς της διαθεσιμότητας και δεν το ήξεραν. Εκείνοι που είχαν ενημερωθεί ήταν οι προϊστάμενοι, κυκλοφορούσαν διάφορες φήμες, τίποτα επίσημο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αβεβαιότητα, ένας φόβος, ενώ ακόμα και ο νόμος, αυτός ο αντεργατικός νόμος, προβλέπει έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων. Κάτω λοιπόν από την πίεση των κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν έξω από το ξενοδοχείο με την παρουσία εργαζομένων από άλλα ξενοδοχεία και από άλλους κλάδους που στήριξαν την κινητοποίηση και αντιπροσωπεία συνδικαλιστών, έγινε συνάντηση με τη διεύθυνση του ξενοδοχείου. Και η διεύθυνση αναγκάστηκε να δώσει τις εξής απαντήσεις: ότι το ξενοδοχείο θα κλείσει 20 του Νοέμβρη για 3 μήνες. Σκοπός εταιρείας είναι όχι να θέσει, προσέξτε, όχι μόνο να θέσει ένα μέρος των εργαζομένων σε διαθεσιμότητα αξιοποιώντας αυτό το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που τους αφήνει με το μισό μισθό, ενώ ένα άλλο κομμάτι εργαζομένων σχεδιάζει να το πετάξει στην ανεργία, δηλαδή με πρόσχημα τώρα τη διαθεσιμότητα, με πρόσχημα τώρα που θα κλείσει το ξενοδοχείο μάλλον, σου λέει να πετάξω και στην ανεργία κάποιους από τους συγκεκριμένους. Δηλαδή όχι να βγουν στη δημοσιότητα, στην διαθεσιμότητα, αλλά να τους απολύσει πριν κλείσει η σεζόν. Για να μην πάρουν την αποζημίωση, ούτε αυτή την αποζημίωση του 50% που προβλέπει ο απαράδεκτος αντεργατικός νόμος. Η απόλυσή τους είναι φανερό τώρα ότι είναι εκδικητική. Για παραδειγματισμό θα σας έλεγα εγώ. Επειδή πρωτοστάτησαν στην οργάνωση των εργαζομένων για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Και για αυτή την αντιδημοκρατική, τρομοκρατική πράξη, θα σας έλεγα εγώ, η εργοδοσία δεν έδωσε ποτέ καμιά ουσιαστική απάντηση. Και το ότι είναι εκδικητικές οι απολύσεις, ξέρετε, από που φαίνεται από το γεγονός ότι και το 2022 και το 2023 δεν υπήρξε παρόμοιο περιστατικό. Με το που πρωτοστάτησαν αυτοί οι εργαζόμενοι, μπήκαν μπροστά αμέσως με το που πήγαν στη δουλειά, προσέξτε, με το που πήγαν το πρωί στη δουλειά για να χτυπήσουν κάρτα, τους λένε απολύεστε και τους είχαν και έτοιμη και την αποζημίωση. Λοιπόν, βγάζει μάτι. Η εργοδοσία βλέποντας ότι οι εργαζόμενοι δεν κάνουν πίσω από τα δίκαια αιτήματά τους και μάλιστα συμμετείχαν και στην απεργία 23 του Οκτώβρη, έβαλαν στόχο να τους εκφοβήσουν με αυτόν τον τρόπο, με αποκορύφωμα αυτή την εκδικητική απόλυση. Άλλη λοιπόν μια σεζόν οδεύει προς το τέλος της, κύριε Υπουργέ, με την κατάσταση για τους εργαζόμενους να είναι πιο δύσκολη από ποτέ. Και δυστυχώς, να, αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη για την οποία μιλάει η κυβέρνηση. Επιτέλους όμως ήρθε η ώρα να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων και στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και σε άλλα ξενοδοχεία. Από το ΚΚΕ τουλάχιστον έχουν την αμέριστη στήριξη και μέσα εδώ αλλά και έξω από τη Βουλή σε αυτό το δίκαιο αγώνα για την ανυποχώρητη στάση τους απέναντι στην αδιαλαξία της εργοδοσίας, και για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν γίνεται να βγουν και οι δύο κερδισμένοι. Και εγώ σας ρώτησα προηγουμένως, δεν μου απαντήσατε, είναι μέσα σε πρόγραμμα, είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης? Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης, αν είναι, λέω, στο Ταμείο Ανάκαμψης, σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν βάζει προϋπόθεση ότι ξέρετε να δώσετε το 50% των εργαζομένων. Οφείλει λοιπόν να αποζημιώσει το 100% τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να οργανώσουν το δικό τους αγώνα με ενότητα, με σταθερό μέτωπο, με επιμονή απέναντι στην αδιαλαξία της εργοδοσίας. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, να αποδοθεί το 100% του μισθού για όσο διαρκέσει αυτή η ανακαίνιση και να πάρθει πίσω η εκδικητική απόλυση των δύο εργαζομένων. Δεν φταίνει η εργαζόμενη που θα πάει σε ανακαίνιση στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, πρέπει να υπομειστεί το κόστος η εργοδοσία. Είναι φανερό. Και φυσικά ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι, που σημαίνει ότι δείχνουν αδιάλαχτη στάση και περήφανη στάση απέναντι στην εργοδοσία, να πάρουν μέρος την ερχόμενη Τετάρτη στις 5.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Πανελλαδική, στην κινητοποίηση για την Παγκρίτια κινητοποίηση για την υγεία, αλλά και στις 20 του Νοέμβρη στην πανεργατική απεργία. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, διότι τα προβλήματα είναι πολλά. Που διεκδικούν αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του βασικού κλαδικού μισθού. Επέκταση για όλο το διάστημα της ανεργίας. Για όλους. Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.
ενθήμερο, οκτάωρο, χωρίς διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Και φυσικά έχω και ένα βήχα που με ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, να επανέλθει η το εφάπαξ των ξενοδοχείων υπαλλήλων στην 20ετία. Και φυσικά και να επιστρέψουν στα βαρέα αμφιγιεινά όλες οι ειδικότητες του κλάδου και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν ξενοδοχείο υπάλληλοι. Άρα λοιπόν πάρτε θέση απέναντι σε όλα αυτά.